μας έδωσε την κατάλληλη πάσα. Η Βάλια Μπούι μας μίλησε σχετικά με αριθμούς, συγκεκριμένα στοιχεία αναφορικά με τον αριθμό των προσφύγων που κατευθύνονται σε περιοχές, μεταξύ αυτών βέβαια και η Πολωνία και η Ρουμανία αλλά και η Ελλάδα. Θα πάμε στην Πολωνία όμως και θα συναντήσουμε τον κύριο Λευτέρη Μαρούλη, ο οποίος είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Επιχειρηματιών Πολωνίας. Να τον ευχαριστήσω πολύ και να τον καλησπερίσω από Κρήτη. Καλησπέρα σας. Είναι μια δύσκολη στιγμή, μια δύσκολη συγκυρία και η Πολωνία σηκώνει το βάρος βέβαια, ένα πολύ μεγάλο βάρος προσφυγικών ροών. Πώς διαχειρίζεται η χώρα αυτές τις ροές μέχρι και αυτή τη στιγμή, κύριε Μαρούλη? Το διαχειρίζεται πολύ οργανωμένα και πολύ πειθαρχημένα, γιατί οι Πολωνοί διάκυνται πάρα πολύ φιλικά προς τους Ουκρανούς. Τα τελευταία 10 χρόνια, λόγω της κρίσης της οικονομικής που υπάρχει στην Ουκρανία, δουλεύουν και εργάζουν και διαμένουν στην Πολωνία 1,5 εκατομμύριο Ουκρανοί, και ήδη οι μετανάστες που έχουν περάσει στα σύνορα είναι 500,000 και περιμένουμε ότι ο αριθμός μπορεί να φτάσει μέχρι και 3 εκατομμύρια. Αλλά η χώρα είναι πάρα πολύ οργανωμένη, όπως σας είπα. Στα σύνορα τους περιμένουν με φαγητό και ποτό και τους διαθέτουν προσωρινή διαμονή, και μετά τους κατευθύνουν στους προορισμούς τους, γιατί πολλοί από αυτούς έχουν ήδη γνωστούς στην Πολωνία και θέλουν να πάνε στους συγγενείς τους να μείνουν μαζί τους. Άλλοι δεν έχουν και τους βοηθούν να βρουν σπίτια και διαμερίσματα να μείνουν, και άλλοι θέλουν να πάνε σε άλλες χώρες, στην Αυστρία, στην Ελλάδα ίσως. Υπάρχει λοιπόν γενικά μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση, ένας σχεδιασμός ο οποίος έχει ως επίκεντρο και ξεκινά εκεί την περιοχή των συνόρων, όπως μας είπατε. Ακριβώς. Το κυριότερο σύνορο που γίνεται αυτή η ιστορία είναι στο Μεντίκα, λέγεται το σύνορο και το πέρασμα. Ναι. Και η πιο κοντινή πόλη που μαζεύεται ο κόσμος λέγεται Ψέμισλ. Είναι στην νότιο-ανατολική Πολωνία. Μάλιστα. Γενικά τα μέσα της Πολωνίας πώς μεταφέρουν την κατάσταση που κυριαρχεί μέσα στην Ουκρανία? Τηλεόραση, ραδιόφωνα, ναι, εφημερίδες. Οι μεταφέρουν πολύ δραματικά, και οι ίδιοι Ουκρανοί που έρχονται λένε ότι έχουν περάσει πολύ, πολύ δύσκολα και φεύγουν επειδή τα σπίτια τους χτυπηθήκαν ή υποχρεωθήκαν να φύγουν. Είναι γυναικόπαιδα που αφήνουν τους άντρες πίσω, σωστά, για να πολεμήσουν και να υπερασπιστούν εκεί την πατρίδα τους. Στην προκειμένη περίπτωση, εδώ πραγματικά έχουμε να κάνουμε με πρόσφυγες, είναι όντως γυναικόπαιδα. Ενώ οι μετανάστες που είχαν έρθει πριν μερικούς μήνες μέσω Λευκορωσίας, που δεν τους άφηναν να περάσουν οι Πολωνοί, ήταν πιο πολύ ανδρικός πληθυσμός. Υπήρχαν και κάποια γυναικόπαιδα, αλλά ήταν από χώρες όπως Αφγανιστάν, Ιράκ, Πακιστάν, Συρία. Και εκεί βέβαια και πάλι ήταν οργανωμένη η Πολωνία, αλλά δεν τους άφηναν να περάσουν. Εδώ πέρα έχουν απλοποιήσει πάρα πολύ τις διαδικασίες και ακόμη και τα μικρά παιδιά περνάνε και χωρίς χαρτιά. Μάλιστα. Είστε επικεφαλής, είστε πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Επιχειρηματιών Πολωνίας, τα μέλη του οποίου, μάλιστα, κύριε Μαρούλη, πόσα άτομα είστε, τα μέλη πόσα είναι οι Έλληνες? Δεν είμαστε πολύ μεγάλος οργανισμός, έχουμε γύρω στα 60 μέλη, ναι, και είναι κυρίως επιχειρηματίες και Έλληνες που δουλεύουν σε πολυεθνικές εταιρείες και που δουλεύουμε εδώ στην Πολωνία ή είμαστε μεταξύ Πολωνίας και Ελλάδος. Πώς αντιλαμβάνεστε αυτή τη δύσκολη κατάσταση και αν βέβαια θα προχωρήσετε και σε μια συμβολική, ακόμα και συμβολική κίνηση, προκειμένου να βοηθήσετε αυτούς τους ανθρώπους? Σαν άτομα όλοι ήδη έχουμε βοηθήσει, γιατί υπάρχουν οργανισμοί και σημεία σε όλες τις πόλεις της Πολωνίας που μαζεύουν ήδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα, καθαριστικά, κουβέρτες, εντόνια, sleeping bags κλπ. Και επίσης και για συλλογή χρημάτων. Και η Εκκλησία βοηθάει, υπάρχουν ανθρωπιστικές οργανώσεις, ΜΚΟ, όπως σας είχα πει, είναι πραγματικά η οργάνωση είναι εκπληκτική. Μάλιστα. Θα έρθετε Ελλάδα, δεν ξέρω, μετακινήσετε στην Ελλάδα συχνά? Ναι, βέβαια, μετακινούμε πολύ συχνά στην Ελλάδα, γιατί δούλευα σε δύο μεγάλες ελληνικές εταιρείες και τώρα είμαι σαν σύμβουλος μεταξύ Ελλάδος και Πολωνίας σε κάποιες ελληνικές εταιρείες. Ναι. Οπότε το Πάσχα λογικά θα έρθω, ίσως και νωρίτερα. Τώρα βέβαια λόγω της κατάστασης τα ταξίδια τα έχουμε περιορίσει και περιμένουμε λίγο να ηρεμήσει η κατάσταση. Μάλιστα. Σε ποιον τομέα είστε επιχειρηματίας? Και θέλω να σας ρωτήσω, προκειμένου ξέρετε υπάρχει ένα μούδιασμα. Υπάρχει ένα μούδιασμα. Όπως σας είπα, έχω
Τι μούδιασμα εννοείται? Υπάρχει ένα γενικότερο μούδιασμα στον κλάδο του επιχειρήν και σε τοπικό επίπεδο, σε πανελλαδικό επίπεδο, με αυτό τις εξελίξεις. Και καταλαβαίνετε ότι πολλά πράγματα πηγαίνουν πίσω. Και στον κλάδο του τουρισμού έχουμε κάποιες ακυρώσεις σε προκρατήσεις. Έχουμε και διαφαινόμενες ανατιμήσεις. Θα ήθελα το σχολείο σας. Βεβαίως. Και εδώ στην Πολωνία έχουμε ανατιμήσεις μεγάλες. Απλώς η κυβέρνηση έχει μειώσει το ΦΠΑ σε κάποια προϊόντα, όπως είναι τα καύσιμα και τρόφιμα, το οποίο βοηθάει λιγάκι. Βέβαια, η μείωση είναι πολύ είναι για μικρό χρονικό διάστημα. Όταν θα επανέλθουν πάλι στις κανονικές τιμές, θα είναι πολύ ακριβά. Μάλιστα. Κύριε Μαρούλη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Και εγώ να σας ευχαριστώ. Χαιρετισμούς στην Κρήτη. Σας ευχαριστούμε θερμά.